Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο. Καλημέρα, Δημήτρη. Τι πάθανε τα spreads, τι έχουν και... Λοιπόν, τα spreads, καταρχάς τι είναι τα spreads. Τα spreads είναι το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται μια χώρα, έτσι. Mm-hmm. Να το πούμε απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Τα spreads, λοιπόν, έχουν ένα ιδιαίτερο δείκτη ευαισθησίας. Όταν βλέπουν ότι μια χώρα στην οποία οι αγορές θέλουν να δανείσουν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφάλειας που αυτοί επιθυμούν, όσο μικρότερη είναι η ασφάλεια που παρέχει, τόσο υψηλότερη είναι τα spreads. Δηλαδή ανεβαίνει το κόστος δανεισμού. Άρα λοιπόν, αν σήμερα υποθέσουμε ότι η Ελλάδα έβγαινε σε αγορές με ένα 13 ομόλογο, οι ξένοι θα ήταν πρόθυμοι να τις δανείσουν τα χρήματα που χρειάζεται, αν και όχι όλα ενδεχομένως, εξαρτάται πόσο θα ήταν η πρόσκληση, γιατί ποσό, θα τις δανείζανε με 4,67. Όταν τον περασμένο, πριν από λίγους μήνες, τις δάνειζαν με κάτω από 4. Άρα λοιπόν εκτιμούν ότι λόγω των συνθήκων που υπάρχουν στην Ελλάδα και λόγω των συνθήκων που διαμορφώνονται στη διεθνή κοινότητα, όπου υπάρχουν εστίες προβλημάτων οικονομικών, το κόστος δανεισμού πρέπει να ανέβει. Ιδιαίτερα μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία προέρχεται από μια πρόσφατη έξοδο από την εντατική και άρα είναι σχετικώς ασθενής η κατάσταση της υγείας της. Γιατί νωρίτερα είχαμε τον κύριο Ραγκούση εδώ και... Τον άκουσα. Τον άκουσες? Ναι. Ναι, άρα έχεις εικόνα. Είπε ο Γιάννης ο Ραγκούση ότι όπως εύκολα ανεβαίνουν, εύκολα κατεβαίνουν. Καλά, εντάξει. Δηλαδή, ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, με άλλα λόγια. Ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να κατέβει. Σας θυμίζω, για να δούμε και την αλήθεια αυτής της δήλωσης, σας θυμίζω ότι πρέπει να στο 20%. Και επειδή όσο εύκολα ανεβαίνουν, τόσο εύκολα κατεβαίνουν, σκεφτείτε τι τράβηξε ο ελληνικός λαός από το 2010 μέχρι το 2018 για να αντιληφθούμε όλοι πόσο δύσκολα, πόσο εύκολα κατεβαίνουν. Προφανώς και κατεβαίνουν. Αυτός είναι ένας δείκτης. Και ανεβαίνει και κατεβαίνει. Όταν όμως οι συνθήκες είναι τέτοιες και στην Ελλάδα και στη διεθνή κοινότητα, δεν μπορεί κανένας να πει ότι εύκολα κατεβαίνουν. Σας λέω, είναι θέμα εμπιστοσύνης των ξένων δανειστών. Mm-hmm. Αν αυτοί εκτιμούν ότι το χρήμα που θα δώσουν από την τσέπη τους ή από όπου το βρουν για να δανείσουν στην Ελλάδα έχει μία μορφή ασφάλειας, θα το δώσουν, θα δανείσουν χαμηλότερα. Αυτό είναι πολύ λογικό. Αν δουν όμως ότι οι συνθήκες είναι κακές, και είναι κακές οι συνθήκες, κύριε Βενιέρη, διότι έχουμε εστίες προβλημάτων παντού. Η Ιταλία έχει αρκετά ζητήματα και καλύτερα πρέπει να κάνει μια δημοσιονομική προσαρμογή τρομερή. Υπάρχουν εστίες προβλημάτων στην Τουρκία. Μεγάλη. Η Τουρκία κινδυνεύει μια σοβαρή κρίση και το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό αμυγός, είναι και γεωπολιτικό. Στην Αφρική, στην Κεντρική Αφρική τα ίδια, στην Νότια Αφρική. Υπάρχουν αισθήσεις προβλημάτων οικονομικών. Υπάρχει ένας οικονομικός πόλεμος, σας θυμίζω, που μένεται. Με την Αμερική, την Ευρώπη, την Κίνα. Άρα λοιπόν αυτά δεν είναι οι καλύτερες προϋποθέσεις για να δανείσει κάποιος. Πόσο μάλλον σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Εδώ και καιρό, σε συζητήσεις που κάνουμε στον Focus, εδώ και 6-7 μήνες, λέγαμε και λέμε ότι εντάξει, θα βγούμε 21 Αυγούστου από αυτό το, αυτή τη δανειακή σχέση. Θα τελειώσει δηλαδή. Αλλά θα πρέπει να υπολογίσουμε με σοβαρότητα ποιο θα είναι το κόστος των επιλογών μας από εκεί και πέρα. Δηλαδή, τι να τις κάνω εγώ τις παροχές, αν ξαφνικά δανειστεί η χώρα όταν θα χρειαστεί χρήματα και θα χρειαστεί με ένα επιτόκιο δυσβάστακτο, πολύ δε περισσότερο, όταν θα πρέπει να καλύψει και ένα πλεόνασμα, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, 3,5% ετησίως. Και ρωτώ τον Πέτρο Ζουρδούμη, ο οποίος θα ξέρει τα θέματα. Έλεγα το πρωί και μπορεί να παρεμηνεύτηκε από κάποιους και να παρεξηγήθηκαν, αλλά εγώ είμαι ξεκάθαρος. Εγώ θα προτιμούσα ακόμη μια δανειακή σχέση, αν μου έδιναν με 1,5% χρήματα. Κάνω λάθος? Αστεία, φυσικά. Κάθε λογικός αυτό θα ήθελε. Προφανώς και ακούγεται ότι όταν είσαι σε μια τέτοια σχέση, είναι μια σχέση εξάρτησης, εφαρμόζεις μέτρα τα οποία σου επιβάλλουν κτλ. Μα και τώρα θα εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία μας επιβάλλουν. Η αυξημένη, το καθεστώς αυξημένης επιτήρησης δεν σημαίνει ότι έχουμε φύγει από την επιτήρηση των ξένων. Αντιθέτως, σημαίνει ότι θα υπάρχει μια αυστηρή επιτήρηση για αρκετά μεγάλο ακόμη διάστημα. Άρα λοιπόν πάλι θα σου επιβάλλουν πολιτικές. Αυτή τη φορά όμως. Δεν θα σε επιβάλλουν μόνο οι δανειστές σου. Οι δανειστές εννοώ εντός του συστήματος της βοήθειας που μας παρήχαν μέσα στο προγράμματος. Θα σε επιβάλλουν με τον τρόπο τους και οι δανειστές στις ελεύθερες αγορές. Άρα λοιπόν, ναι, προφανώς προτιμώ η Ελλάδα να δανειστεί σε αυτό το κρίσιμο διάστημα που υπάρχουν αυτές τις διεθνείς αναταραχές με 1,5% και 1, παρά με 5 ή 6 ή 7. Διότι η τάση, να ξέρετε, διαμορφώνεται προς το 5. Και επίσης θέλω να πω, επειδή άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση, αλλά γενικώς το ακούω και όλο αυτό, για τα υψηλά πλεονάσματα, και εγώ δεν αντιλαμβάνομαι κανένας πώς μπορεί να συζητά, να αποδέχεται το ζήτημα των υψηλών πλεονασμάτων σε μια χώρα που θέλει να αναπτυχθεί. Διότι προφανώς τα υψηλά πλεονάσματα δεν σημαίνουν υψηλή ανάπτυξη για τις χώρες της Ευρωζώνης. Μπορείτε να μου πείτε ένα άλλο παράδειγμα χώρα της Ευρωζώνης που είναι υποχρεωμένη να έχει πλεονάσματα? Όχι.
Εγώ θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο, να ρωτήσω και όσους το υποστηρίζουν. Μπορείτε να μου πείτε αν κάτι τέτοιο προβλέπετε στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε υπογράψει? Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν προβλέπει ελλείμματα μέχρι 2%. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί λοιπόν σε εμάς, εμείς δηλαδή κατά παραβίαση των συνθήκων πρέπει να παράγουμε κάθε χρόνο πλεονάσματα? Το ζήτημα είναι να μην παράγουμε τεράστια ελλείμματα και πρέπει να τα χρηματοδοτούμε με αύξηση του χρέους, αλλά όχι να είμαστε και υποχρεωμένοι, μάλλον θα έλεγα καταδικασμένοι, σε μια μόνιμη παραγωγή πλεονασμάτων. Καλά, και αν η οικονομία δεν πάει καλά, πώς εμείς θα παράγουμε πλεόνασμα? Με έναν τρόπο. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει η σχέση αυτών των οικονομικών. Όταν οι οικονομίες δεν πάνε καλά όλου του κόσμου, δεν πάει να πάει καλά η δική μας. Εδώ δεν πάει καλά όταν οι άλλες πάνε καλά. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν να παράγουμε πλεόνασμα σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον? Σημαίνει υψηλούς φόρους. Έτσι δεν είναι? Ή μεγάλη ανάπτυξη. Ναι, μεγάλη ανάπτυξη να τη βρούμε σε ένα περιβάλλον κακό οικονομικό διεθνώς? Τι πουλάμε, το φάρμακο για την καρδιά? Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό. Και εγώ δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία που υπάρχει. Βεβαίως δεν είμαι ούτε πεσημιστής. Θέλω να πω, βήματα έχουν γίνει μπρος, αλλαγές έχουμε κάνει, θα έπρεπε περισσότερες. Εγώ βλέπω ότι γενικώς το πολιτικό σύστημα ρέπει προς την παθογένεια που είχε όλα αυτά τα χρόνια, και αν το αφήσει ελεύθερο θα κάνει πάλι τα ίδια. Και αυτό άλλωστε είναι και ένας λόγος που αυξάνονται και τα spreads. Και ένας λόγος που ανησυχούν και οι ξένοι. Καταλάβατε. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Συμφωνώ ότι όλα πρέπει να γίνουν με μέτρο και κυρίως να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Μάλιστα. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Επίσης.